Έχουν, νομίζω, υποθεί ενδιαφέροντα πράγματα. Και επίσης θέλω να πω από την αρχή ότι έχει νόημα μια πολιτική συζήτηση να προχωράει. Δηλαδή να έχουμε κάποιους κοινούς τόπους για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Και θα εξηγήσω. Από τη μια ακούω ότι δεν έχουμε κάνει κάτι για το... Δεν υπάρχει τίποτα για το χρέος ή σχεδόν τίποτε, που λέει ο κύριος Σκανδαλίδης. Και από την άλλη ο κύριος Γιακουμάτος λέει δεν μας ενδιαφέρει το κλείσιμο και ταυτόχρονα βάζει και μια θέση για αλλαγή της κυβέρνησης μέσα από αυτή τη Βουλή. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, αφήστε με να... φύγει η κυβέρνηση, αφήστε ναι, με, για να μην παραμεινεύετε. Αφήστε με... Εμείς ζητάμε εκλογές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, αλλά δώσατε και μια άλλη εκδοχή την οποία άκουσα για πρώτη φορά εγώ σε δημόσιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, τα λέω αυτά για να πω το εξής. Πρέπει να συνεννοηθούμε. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε το θέμα του χρέους. Εμείς έχουμε ήδη και εφαρμόζονται αυτά που λέμε βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ μέχρι το 12, 13, 14 πληρώναμε μέχρι και 25% του ΑΕΠ για το χρέος, ο μέσος όρος ήταν περίπου 20%. Η συμφωνία αυτή λέει ότι δεν θα είναι πάνω από το 15% του ΑΕΠ. Αυτό είναι ένας κρίσιμος μηχανισμός, ο οποίος ισχύει έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα. Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος είναι αυτό το σημείο, μαζί με τα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία, είναι αυτό το σημείο στο οποίο γίνεται η συζήτηση τώρα. Αυτή είναι η κρίσιμη συζήτηση η οποία γίνεται τώρα. Και είναι πολύ κρίσιμη, διότι αυτό που συζητάμε εμείς από την αρχή και θέλαμε από την αρχή ήταν να υπάρχει, κλείνοντας η δεύτερη αξιολόγηση, ήταν να υπάρχει μια συνολική συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα και τα πλεονάσματα, έτσι ώστε να υπάρχει ένας καθαρός ορίζοντας, όπως λέμε. Δηλαδή να ξέρουν όλοι, και οι επενδυτές και ο ελληνικός λαός και η Ευρώπη, ότι βαδίζουμε με έναν ορίζοντα δεκαετίας καθαρό όσον αφορά τις υποχρεώσεις της χώρας και το πλαίσιο. Και ελπίζω ότι θα είναι 3,5% για 10 χρόνια. Αυτό είναι... αυτό... εγώ δεν σας διέκοψα ούτε. Όχι, εντάξει, τακτικά. Το, επειδή είπατε. Προφανώς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το ελπίζει. Είναι προφανώς. Αλλά δεν βλέπω να κάνει τίποτα. Εντάξει, επειδή λέτε δεν κάνει τίποτε. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι σε αυτό. Με την εξής έννοια, επειδή επαναλήφθηκε. Άρα λοιπόν, αυτά για το χρέος. Δεύτερο, σε σχέση με το. Νομίζω να συνεννοηθούμε. Σε σχέση με το πρωτογενές πλεονέκτημα, επειδή το ακούω και το ξανακούω ως επιχείρημα. Είναι μέσα στον μηχανισμό υπολογισμού του πρωτογενούς πλεονάσματος ενσωματωμένα όλα τα στοιχεία για τα οποία μας κατηγορούν και τα άκουσα εδώ να λέγεται ξανά και από τους συνομιλητές μας. Για παράδειγμα, τα ληξιπρόθεσμα του κράτους υπολογίζονται έτσι και αλλιώς. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι.